ενός λεπτού σιγή με τους ανθρώπους μας που χάθηκαν διάρκεια της πανδημίας. Παίχτες των δύο ομάδων γονατίζουν για να τιμήσουν και τον George Floyd. Πολύς κόσμος στην περιοχή. Βέρντε εκτελεί απευθείας στην εξωτερική πλευρά της εστίας. Δόνης, Αγιούμ, Ζαχίδ, καλή κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό. Η πάσα για τον Μακέντα μέσα στην περιοχή πέφτει κάτω. Δίπλα ο κύριος Τζίλος, το μάτι συνεχίζεται για την ώρα. Δόνης, το σούτ χαμηλά στα χέρια του Μπάρκα στο 14. Εδώ εσείς βλέπετε την προηγούμενη φάση που κάτι ζήτησε ο Παναθηναϊκός αυτή την κίνηση του Μακέντα. Πριν το σούτ του Δόνη είναι αυτό. Πίσω Μπαχάκης. Ο Αγιούμ ανάμεσα σε τρεις, ωραία η ενέργεια Τακουνάκη, υπάρχει τίποτα εκεί λέει ο Τζίλος. Ο Ζαχίδ, διαγώνια κίνηση του Χατζηγιοβάνη, ανεβαίνει αριστερά ο Ινσούα, αυτός γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. Ζαχίδ μπαίνει ξανά στη φάση, πάλι δίπλα ο κύριος Τζίλος λέει παίζεται. Εδώ Σιμάνσκι και Ζαχίδ, ονομαρχία των δύο, ο κύριος Τζίλος είπε να συνεχιστεί το μάτς. Ο Αγιούμ εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Τον Ινσούα την κεφαλιά μαζεύει ο Μπάρκας. Ο Βέρντε έχει λίγο χώρο και ο Μπακάκης κάνει ξανά την κίνηση. Ο Βέρντε τώρα πάει να παίξει με τον Μπακάκη. Πέρασε η μπάλα offside λέει ο βοηθός. Και μοιάζει να έχει και δίκιο. Ο Βράνια σήκωσε το κεφάλι του, θέλησε να παίξει απέναντι για τον Λιβάγια. Αυτός κατέβασε εντυπωσιακά, τον ακολουθεί ο Γιόχανσον. Καθυστέρησε ο Κροατής, ο οποίος συνέκλεινε. Σούταρε δυνατά, ο Διούδης του έφυγε η μπάλα, πρόλαβε ο Κολοβέτσιος και πήρε την μπάλα και το φάουλ από τον Σιμάνσκι. Ζαχί τώρα πρόλαβε και νίεστη Αμακέντα γκολ! 0-1 ο Παναθηναϊκός σε αυτό το λάθος της άμυνας της ΑΕΚ. Οι πράσινοι σκοράρουν με τον πρώτο του σκόρερ. Βέβαια υπάρχει ο VAR. Εδώ βλέπετε πως πέρασε η μπάλα από τον Ζαχί. Το Βράνιες πρόλαβε. Ο Νορβηγός φάτσα με τον γκολ. Ο Μακέντα δεν μπορεί να χαθεί. Και εδώ είναι και η αρχή της φάσης με το αν υπάρχει φάουλ του Γιόχανσον στο Λιβάγιο, που μάλλον εξετάζεται και αυτό. Από την αρχή της φάσης, όλη η φάση εξετάζεται. Πάει να το δει. Θα πάει να το δει. Εδώ λοιπόν εξετάζουν και την αρχή της φάσης με Λιβάια και Γιόχανσον. Μέσω VAR λοιπόν ακυρώνεται τον γκολ του Παναθηναϊκού. Φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Βγήκε ο Διούδη, συγκρούστηκε με τον Σιάνκεφελτ. Καινή εστία, ο Βέρντε πλασέ με το δεξί out. Πάσα δεν είναι καλή, αλλά ξαφνικά η ΑΕΚ έχει χώρο. Και ο Λόπες πιάνει ένα σουτ πάνω από την εστία του Διούδη στο 61. Έφυγε ο Νάτς και πάει προς την περιοχή. Τρέχει ο Βράνιες να τον καλύψει. Ο Νάτς προσπαθεί. Βρίσκει τον Μακέντα. Γκολ ο Παναθηναϊκός. 1-0 στο 65. Ότι δεν μέτρησε στο 52. Το παίρνει ξανά ο Παναθηναϊκός. Με το γκολ του Μακέντα από την ωραία προσπάθεια του Νάτζ, ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο, ένας παίχτης που ξέρει να παίζει την πλευρά και φαίνεται σε αυτή τη φάση. Κάνει την τρίπλα, φτάνει στην περιοχή, δίνει την ασίστ και ο Μακέντα σκοράρει. Ο Σιμάνσκι ανάμεσα σε τρεις, προσπάθησε να βρει τον Κλωναρίδη. Ο Λιβέιρα άφησε την μπάλα να περάσει, ο Λιβάγια στο όριο της περιοχής με τον Γιόχανσον εκεί με το αριστερό γκολ! Φοβερό γκολ από τον Μάρκο Λιβάγια! Ο οποίος γύρισε με το αριστερό και ραυνοβόλησε τον Διούδη και ισοφάρισε στο 76ο λεπτό. Φέρνοντας το μάτς στα ίσα, παρά το γεγονός ότι ο Γιόχανσον τον είχε προλάβει, με ένα μαγικό τρόπο ο Κροάτης ελευθερώθηκε, βρήκε ελάχιστο χώρο. Αυτός όμως ήταν που χρειαζόταν για να βάλει το δεύτερο γκολ της καριέρας του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Λιβάγια πήρε την κεφαλιά από τον Γιόχανσον ο Μάνταλος. Ο Κροάτης ξεφεύγει ξανά από τον Γιόχανσον. Τζίμπησε με το μητάκι στην περιοχή. Ο Λιβέιρα θέλει να γυρίσει. Έρχεται ο Κρίστησης να σουτάρει ψηλά. Ο Μπουζούκης για τον Μακέντα, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα. Σουτάρει ο Ιταλός, ο Μπάρκας κόρνερ. Offside, δεν μετράει η φάση που είδατε. Πολύ ωραία παλιά.
Εδώ η προηγούμενη φάση. Με τον βοηθό να σηκώνει το σημειάκι του. Με εξωτερικό φάλτσο ο Λιβάια στο άδειο γήπεδο μπροστά. Τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα ο Κλωναρίδης με τον Ισού. Αγύρισε ο Κλωναρίδης. Ο Κολοβέτσιος, ο Σιμάνσκι στην περιοχή. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μάνταλος! Πέρασε η μπάλα. Φωνάζει για πέναλτι. Συνεννοείται με τον VAR ο Τζίλος. Συνεχίζουμε.